Εκκλησιαστική Εκκλησία από το 1945. Το ρόλο της παροχής αγγίσεων έχει αναλάβει κάποιες φορές ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε τα κράτη υποπηδαιμονία, τα προτεκτοράτα και τα εδάφη υπό εντολή την περίοδο που ακολούθησε τη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών που υπήρξε ο πρόδρομος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως, μετά την διάλυση της Κοινωνίας των Εθνών και την δημιουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν συναντούμε πλέον περιπτώσεις κρατών που υπόκεινται σε κυδαιμονία ή υποκαθεστώς εγγύησεως ή εγγύησεων άλλων κρατών. Τώρα, πρωτού προχωρήσω σε απαρίθμηση επιχειρημάτων για την κραβαλαία, λανθασμένη ερμηνεία που έδωσε η Τουρκία για να δικαιολογήσει την εισβολή του 1974, θέλω να υπογραμμίσω ότι οι επανειλημμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν ορίσει ότι τα λεγόμενα δικαιώματα πρώην αποικιοκρατικών δυνάμεων σε πρώην αποικίες συνιστούν κατάλοιπα αποικισμού. Vestiges of colonialism και ως τέτοια είναι παράνομο. Είναι προφανές ότι με βάση αυτές τις αποφάσεις της συλλογικής βούλησης των εθνών οι συνθήκες εγγύσεως που επιβλήθηκαν στον κυπριακό λαό έπασχαν εξ αρχής ως προς την νομιμοποίησή τους. Είναι κοινός τόπος για τους διεθνολόγους ότι η συνθήκη εγγύσεως του 1960 δεν παρέχει το δικαίωμα χρήσης βίας σε κάποια από τις εγκύτριες δυνάμεις, παρά τους ισχυρισμούς που προέβαλε η Τουρκία όλες αυτές τις δεκαετίες που ακολούθησαν την τουρκική εισβολή. Μια τέτοια ερμηνεία είναι αντίθετη με τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τις διατάξεις διεθνούς αναγκαστικού δικαίου και καθιστά τη συνθήκη άκυρη. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε την Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο το 1974 και έκτοτε να κατέχει στρατιωτικά το 36,4% του εδάφους της, επικαλούμενη τη συνθήκη εγγύσεως.